Τι, σπάνια έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Θα έρθω, μην μου ανησυχείτε. Σπάνια έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε, παρακαλώ, μία από τις λαμπρές κυρίες της ενημέρωσης. Παρακαλώ, περάστε δίπλα μου. Ευχαριστώ πολύ. Η αγαπητή Δώρα, ή μάλλον από εδώ παρακαλώ, Θεοδώρα. Αυγέρη. Θεοδώρα παρέθεση Δώρα Αυγέρη. Η οποία αποφάσισε να αφήσει τα στούντιο, τη μάχημη δημοσιογραφία, για να μπει μαχητικά στο στίβο της πολιτικής. Την καλωσορίζω, είμαι θαυμαστής της. Παρακολουθώ τις εκπομπήσεις στην Ελληνική Τηλεόραση 3, στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας, και την έχω δίπλα αυτή τη στιγμή και νιώθω καλά. Λίγο άβολα βέβαια, γιατί έχουμε μια διαφορά, αλλά θα το ξεπεράσω και αυτό. 10 με 12 ήταν η εκπομπή επικοινωνία, ναι. Παραμένει φυσικά η ζώνη και η εκπομπή, και χαιρετισμού στους συναδέλφους. Και αμέσως μετά εγώ έβλεπα εσένα και σου στείλα χαιρετίσματα και τους χαιρετισμούς με το θαυμασμό μου. Μέσω της Αθανασίας. Ναι. Λοιπόν, καλωσορίζουμε την Δώρα Αυγέρη. Θέλω μαζί να πάμε να δεις αυτό το συμβάν που είχαμε σήμερα στην Λιωσίων, που έχουμε δύο επαγγελματίες εν ώρα εργασίας. Δεν καταδικάζουμε τους φίλους οδηγούς που είναι επαγγελματίες. Αλλά επαγγελματίας ήταν στο τιμόνι ή στο χειρισμό του σειρμού του προαστιακού, επαγγελματίας στο τιμόνι του λεωφορείου. Ο Ηλίας Κούκος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και τον ευχαριστούμε θερμά. Είναι στο σημείο. Ηλία, καλό μεσημέρι από εμάς, από μένα και τη Δώρα Αυγέρη. Γεια σου, Ηλία. Καλημέρα, καλό μεσημέρι, συγγνώμη Δώρα, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στη συμβολή τώρα της οδού Σιώκου με την Κωνσταντινουπόλεως. Εδώ που λίγο μετά τις 9 και 10 το πρωί, στις 9 και 10 περίπου, υπήρξε η σύγκρουση του λεωφορείου με το σειρμό του προαστιακού. Λοιπόν, το λεωφορείο έρχεται από την οδό Σιώκου. Να δείξουμε λίγο όσο μπορούμε με τη βοήθεια του συναδέλφου, του Ιωάννη του Βουδουρή. Έρχεται το λεωφορείο από εκεί που βλέπουμε τώρα τον κύριο Σπύρο Δώρα, κυρίες και κύριοι. Όταν έρχεται το λεωφορείο, οι μπάρες δεν έχουν κατέβει, είναι αυτοματοποιημένο το σύστημα. Δεν υπάρχει δηλαδή ανθρώπινος παράγοντας, κατεβαίνουν μόνες τους σύμφωνα με το αυτοματοποιημένο σύστημα. Περνάει το λεωφορείο, όμως από την οδό Κωνσταντινουπόλεως, εκεί ένα το μικρό στενάκι που είναι το παρκαρισμένο ταξί, παραβιάζουν το στόπ κάποια οχήματα, περνάνε γρήγορα και το λεωφορείο εγκλωβίζεται πάνω στις γραμμές του τρένου, στο σημείο το οποίο βρίσκομαι εγώ. Ηλία, το πίσω μέρος του λεωφορείου εγκλωβίζεται πάνω... ασφιχτικά, όπως λέει το ρεπορτάζ, Ναι, είχε αρκετό κόσμο μέσα. Την ίδια στιγμή έρχεται σειρμός του προαστιακού που εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιάς Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο μηχανοδηγός του σειρμού αρχίζει να κορνάρει και να πατάει ταυτόχρονα φρένο. Αυτά τα 15-20 δευτερόλεπτα τα οποία μεσολαβούν μέχρι τη στιγμή της σύγκρουσης δηλαδή, το λεωφορείο δεν μπορεί να έχει εγκλωβιστεί, είναι ακινητοποιημένο. Αγαπητή Ηλία, οι επιβάτες... Απλά συμπληρώνουμε στο ρεπορτάζ και σε ευχαριστούμε γιατί παρέμεινες για να έχουμε την απευθεία σύνδεση και εσύ και η τεχνική μας, και σε ευχαριστούμε ότι όλο αυτό προέκυψε, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, όπως μας περιέγραψε και ο αγαπητός Ηλίας Κούκος, από επαγγελματίες του είδους. Όχι, δεν καταδικάζουμε κανένα, αλλά θέλω να πούμε ότι ανθρώπινα λάθη είναι πιθανά. Όταν εμείς θεωρούμε ότι είναι απίθανα για εμάς, για την ιδιότητά μας ή για αυτούς που εμπιστευόμαστε. Εγκλωβίστηκε όμως λόγω της παραβίασης του στόπ, έτσι. Βεβαίως. Άρα, τα λάθη γίνανε, τα κάνουν και επαγγελματίες, αλλά μην καταδικάσουμε εύκολα ή να ξαναδούμε ως επαγγελματίες πώς ακριβώς είμαστε έτοιμοι να είμαστε στο ωράριό μας, στη βάρδιά μας, χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν. Δεν ξέρω τι συνέβη εκεί, αλλά όπως και να έχει αυτή η εικόνα τρομοκρατεί, προκαλεί φόβο, όταν σκέφτεσαι ότι το λεωφορείο ήταν γεμάτο και θα μπορούσαμε να συζητάμε διαφορετικά. Αυτό και φεύγουμε από το θέμα. Σε λίγο θα συνδεθούμε με Βρυξέλλες. Θα έχουμε συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Κυβέρνησης, Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, προς τους δημοσιογράφους. Θα έχουμε ό,τι νεότερο με τους έμπειρους πολιτικούς συντάκτες μας. Όμως αυτή τη στιγμή θα ήθελα να μοιραστώ κάποια λεπτά με την Δώρα Αυγέρη, λίγο στο κέντρο. Να έρθω στο κέντρο. Κυρία Ανδριαδέλη, μας δίνετε εδώ να. Κάποτε συζητάγατε μέσω φιλών να συμπαρουσιάσουμε μια εκπομπή μαζί, εγώ και η Δώρα Αυγέρη. Δεν το έφερε η ζωή. Το έφερε η πολιτική. Η πολιτική μας χώρισε. Τώρα θες να επιστρέψει σπίτι. Ναι, μας χώρισε από την τηλεόραση. Δηλαδή πήραμε διαζύγιο πριν καν δεσμευτούμε τηλεοπτικά, να καταλάβετε. Τέτοια ήττα έφαγα. Είναι για να πολλαπλασιάσουμε εδώ ήρθαμε. Δεν ήρθαμε για να. Με διορθώνα μέσα. Ναι, ήρθαμε για να πολλαπλασιάσουμε. Βλέπετε, τι θα συνέβαινε στον αέρα, φαντάζεστε αν βρισκόμασταν μαζί. Μην βάζει ποτέ ιδέες. Πώς, και στα έδρανα. Δεν υπάρχει ασυμβίβαση, υπάρχει. Όχι. Τι να είσαι δημοσιογράφο. Βουλευτή. Στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος. Υποψήφια, μην με συμμετέχει. Βουλευτή αύριο, παρακαλώ, η Δώρα βγαίνει και θα έρχεται εδώ να την φιλοξενούμε και θα κάνουμε μαζί εκπομπές. Παρακαλώ, περάστε, κυρία μου. Τι
Τι να κάνω, δηλαδή, να αποκρύψω εγώ την Δώρα Βιέρη που θαυμάζουμε όλοι μας και από νωρίς το πρωί που έχει ανακοινωθεί εδώ, έχω μηνύματα φίλων. Και φίλων και τεχνικών και δημοσιογράφων αλλά και τηλεθεατών. Έτσι είναι. R1, R2, R3 και η σχέση αυτή είναι διαρκής καθημερινή συνεργασία. Γιατί στην πολιτική? Πάντα ήταν μου στην πολιτική. Πολιτικό όνειμα. Από τότε που έχω αντιληφθεί τον εαυτό μου, από τότε που το θυμάμαι, σκέφτομαι πολιτικά, δρώω πολιτικά. Δεν είναι κάτι ξέχωρο από την καθημερινότητά μου και από αυτό στο οποίο έχω μάθει. Και από την οικογένεια, αλλά και από τα διαβάσματά μου, την κοινωνική και πολιτική μου δράση. Πολιτική δράση δεν είναι μόνο να είσαι υποψήφιος. Πολιτική δράση είναι, πολιτική είναι θέση βασικά. Είναι ιδεολογία, είναι στάση ζωής, είναι συνέπεια. Και... Ξέρεις, τώρα πολλές φορές λένε ότι δεν πρέπει ο δημοσιογράφος να εκφράζει συμπάθεια προς κυρίως προς υποψήφιο. Ναι. Αλλά εγώ δεν μπορώ να παραβιάσω τη συνείδησή μου και την επιθυμία μου να είμαι θετικός απέναντι σε άνθρωπο που εκτιμώ και σέβομαι. Άρα τον πειράζομαι τους φίλους τηλεθεατές αυτούς. Δεν τους πάω στην κάλπη να ψηφίσουν εδώ. Θα ήταν και λίγο δύσκολο τώρα. Ή μάλλον τι να προσποιηθείς ότι δεν γνωρίζεις κάποιον. Ναι. Μπορώ να πω ότι με αντιμετώπισαν πάρα πολύ θετικά όλοι οι συνάδελφοι και τους ευχαριστώ. Ιδιαίτερη τιμή και χαρά που είμαι εδώ και σε άλλα πάνελ προσκεκλημένοι συνάδελφων. Τι να κάνουμε, δημοσιογράφοι είμαστε. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα πρέπει να αποκλειστούν οι δημοσιογράφοι από το να είναι υποψήφοι. Και να σημειώσω, Δώρα, ότι δεν μου έχεις δώσει την εντύπωση όσα χρόνια είχα τη δυνατότητα να είτε βρισκόμουν στην Θεσσαλονίκη είτε από την Αθήνα βλέποντας την ελληνική τηλεόραση 3. Δεν μου έδωσε την εντύπωση ότι κάπου. Ιδεολογικά, πολιτικά ανήκεις. Και αυτό είναι ένα κέρδος για σένα. Και εμένα μου αρέσει αυτό στους συναδελφούς που το βλέπω. Δηλαδή να κάνουν τη δουλειά τους πειθαρχημένα, να μένουν στη μέση, ακόμα και αν δέχονται πειρά, και από το κόμμα το οποίο μέσα τους και σιωπηρά υποστηρίζουν, γιατί απλά δεν άρεσε στον τηλεθεατή ότι ήσουν αδίκη απέναντι στον καλεσμένο ή στο θέμα. Δίνει τον ορισμό με βάση την κομματική τοποθέτηση. Ποτέ δεν το έκανα αυτό. Αλλά το ιδεολογικό στίγμα, δηλαδή τη τάση απέναντι σε βασικά ζητήματα που έχουν προτεραιότητα, τον εργαζόμενο άνθρωπο, τον άνθρωπο του μόχθου, τη καθημερινότητα, την διασπορά, την αγροτιά, τον άνθρωπο τη περιφέρεια, αυτό ήταν διακριτό σε όλες. Τους ανθρώπους που έρχονται από μια άλλη περιοχή, από μια άλλη χώρα, αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον, είτε είναι οικονομικοί μετανάστες, είτε είναι πρόσφυγες. Αυτό ήταν πάντα διακριτό στην δημοσιογραφική μου πορεία. 24 χρόνια τώρα, δεν είναι και λίγα. Αλλά μπορώ να πω ότι το πρώτο για το οποίο έτσι δέχτηκα μηνύματα και δρυμία κριτική στα social media είναι: μα και εσύ, δεν το περιμέναμε από σένα. Αλλά από την άλλη, μέχρι και την τελευταία στιγμή, και πάλι κάποιοι με έμφονται γι' αυτό, δεχόμουν πολύ θετικά σχόλια και εγκομιαστικά από αντιπάλους μου σήμερα, από τη Νέα Δημοκρατία, εκπρόσωποι κομμάτων, από το κίνημα αλλαγής, ότι σε εκτιμούμε πάρα πολύ και γι' αυτό κάθε φορά που ανηφορίζουμε στη Θεσσαλονίκη, επιλέγουμε έτσι να σου χτυπήσουμε την πόρτα, η οποία ήταν πάντα ανοιχτή, νομίζω. Κανείς δεν μπορεί να πει αυτό το πράγμα, για να συνομιλήσουμε. Χαίρομαι γιατί δεν είμαι μόνος σε αυτά που εκφράζω προς το πρόσωπό σου, γιατί πρώτη φορά συναντώμαστε από κοντά. Από κοντά, ναι, ναι, δεν έχουμε ξανασυναντηθεί ποτέ. Και να πω ότι και πρώτη φορά μπαίνω στο στούντιο της Αγίας Παρασκευής, δεν έχω ξαναμιλήσει. Καλώς ήρθες. Και νιώθω. Κάτσε να βρω και το παράθυρο τώρα, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μηνύματα και στο αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ μπροστά από την κάλπη των εθνικών εκλογών. Έχει έρθει ένα αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές, το οποίο ήταν δυσάρεστο. Μία αναμενόμουν ακόμα και από τους πιο αυστηρούς κριτές του κυβερνώντος κόμματος. Επιμένει ο Αλεξίπρας, λέει ότι όλα γυρίζουν. Η κάλπη είναι άδεια. Πάμε να δώσουμε τα μηνύματά μας, να εξηγήσουμε το πρόγραμμά μας για την επόμενη τετραετία, αν είμαστε κυβέρνηση. Να εξηγήσουμε τα θετικά μέτρα. Δεν χρειάζεται να περάσουμε από ιερά εξέταση για να πει ότι δεν γυρίζει. Δηλαδή και στο τέλος πάλι να πει γυρίζει, γιατί στο τέλος θα είναι όντως η 7η Ιουλίου αυτή. Πάμε λίγο, αγαπητή Δώρα, στην πρόταση για την επόμενη τετραετία ή στην απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ για την πληγωμένη, τουλάχιστον μπροστά στην Ευρωκάλπη, όπως καταγράφηκε, μεσαία τάξη. Ναι, αυτό τώρα είναι ένα θέμα, Σπύρο, γιατί καλείται να απαντήσει σε αυτό κυρίως και μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν πρέπει να απαντήσουν όλοι αυτοί που προκάλεσαν όλες αυτές τις πληγές στην ελληνική κοινωνία, στην ελληνική οικονομία, στα μεσαία στρώματα, στα φτωχότερα στρώματα τα χρόνια των μνημονίων. Αλλά ας δεχτεί κάποιος ότι την κυριότερη ευθύνη έχει αυτός που κυβερνά τα 4 χρόνια. Λοιπόν, αυτός που κυβερνούσε τα 4 χρόνια, εμείς, βάζω και έναν πληθυντικό, έτσι πρώτο πληθυντικό, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι προοδευτικές δυνάμεις, είχαν ένα ξεκάθαρο σαφή στόχο. Να σταθεροποιήσουν την οικονομία της χώρας, να αποφτωχοποιήσουν την ελληνική κοινωνία, να ενδυναμώσουν την ελληνική οικονομία μέσα σε αυτού και τους πολιτικούς θεσμούς, τους θεσμούς, να αποκατασταθεί η δημοκρατία στη χώρα και, λέω και βάζω και άλλες παραμέτρους, βλέπε δικαιοσύνη, βλέπε σκάνδαλα. Αυτά και χρόνο απαιτούσαν και μόχθο, αλλά και κεφάλαιο. Κεφάλαιο όχι μόνο από την ίδια την κυβέρνηση, αλλά και από τον ίδιο τον κόσμο, από την ίδια την κοινωνία. Φτάσαμε σε ένα σημείο που ενδυναμώθηκε
μάθηκε και η οικονομία και η ελληνική κοινωνία αλλά και οι θεσμοί, που να φτάσει τώρα σε ένα σημείο ο Έλληνας πολίτης ενδεχομένως να πάει να ψηφίσει με τη λογική ή με την σκέψη που ψήφιζε όταν, για παράδειγμα, ήταν δυσαρεστημένος από το Πασόκ και ήθελε να πάρει ένα μεγαλύτερο μισθό ή περίμενε περισσότερα πράγματα από τον επόμενο. Πες ότι ήταν η Νέα Δημοκρατία. Αυτό όμως το. Ένας μαθημένος. Ναι, μαθημένος αυτή την αλλαγή. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι και μια κατάκτηση ότι φτάσαμε σε ένα σημείο η μεσαία τάξη, ο απλός εργαζόμενος, εμείς οι δημόσιοι υπάλληλοι να λέμε τώρα θέλουμε αύξηση. Τώρα θέλουμε να κάνουμε μια καλή συλλογική διαπραγμάτευση για να πάρουμε αυτό που προβλέπετε. Το 7,5 είναι 7,5. Ή να έρθει ο νέος και να πει ότι εμένα δεν μου αρκεί το ότι μου ανέβασε στον κατώτερο μισθό από τον υποκατώτατο στον κατώτερο, όπως για όλους τους ανθρώπους. Θέλω και κάτι παραπάνω. Θέλω όνειρα. Θέλω να μπορώ να σχεδιάσω τη ζωή μου, να κάνω οικογένεια, να ασκήσω το επάγγελμα για το οποίο σπούδασα και να μην χρειαστώ να βγω στο εξωτερικό. Όλα αυτά στην καθημερινότητα του ανθρώπου είναι πολύ σημαντικά. Το να μπορεί δηλαδή να ονειρεύεται. Είναι αλλά πρώτα επίσης πρέπει να σταθεροποιήσεις τον ασθενή, να είναι σταθερή η κατάσταση της υγείας του, για να μπορείς μετά, αναβαπτισμένος ακριβώς, αναβαπτισμένος να πεις ότι θα χτίσω τις προϋποθέσεις για την επόμενη τετραετία. Ξέρεις, η ατζέντα συλλογικά της καθημερινότητας των πολιτών έχει να κάνει με ανεργία, που αυτό το συζητά ήδη και από τα χρόνια της κρίσης, όπως το περιέγραψες ακριβώς. Πάμε τώρα στην δημόσια ασφάλεια και πάμε. Επιμένω σε αυτό. Δεν είναι ότι απλά δεν θα ψηφίσω Τσίπρα ή ΣΥΡΙΖΑ και θα έρθει η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη και θα μου κάνει αυτό που δεν μου έκανε. Δηλαδή θα μου δώσει αύξηση, θα μου κάνει καλύτερα νοσοκομεία, δημόσια νοσοκομεία, καλύτερη δημόσια παιδεία, καλύτερη δημόσια ασφάλεια. Γιατί επειδή είναι και θέμα της Νέας Δημοκρατίας αυτό και ατζέντα της, και αν μην νομίζει κανείς ότι το παραβλέπω. Για άλλα πράγματα. Είναι η προτεραιότητα. Για άλλα πράγματα. Και φανερά και αφάνερα. Εργάζεται η Νέα Δημοκρατία και περιμένω να δω και το περιβόητο πρόγραμμά της, το οποίο παρουσιάζεται σήμερα. Ναι, αυτή την ώρα. Ναι, αυτή την ώρα είναι τα ψηφοδέλτια επικρατείας και το πρόγραμμα. Θέλω λίγο να πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη, να πάμε λίγο στο Βορρά και στην καθημερινότητα των πολιτών της Θεσσαλονίκης, των ψηφοφόρων, αλλά και των πολιτών στο Βορρά, στην Μακεδονία μας. Θα ήθελα λίγο την δική σου θέση για τα πραγματικά τους προβλήματα. Είναι μόνο η ανεργία ή είναι και άλλα ζητήματα? Παράδειγμα, μπορεί να φανεί αστείο σε κάποιους φίλους τηλεθεατές, αλλά ίσως να είναι και κάποιοι από αυτά που μου στέλνουν και σε μένα μήνυμα ή σε κοινούς γνωστούς για να ρωτήσουν εμένα. Τώρα αυτό που κάνεις είναι προβοκατόριο για να δείξεις πώς αλλάξαμε στα χρόνια. Υπάρχει ακόμα το ερώτημα, καλά, θα γίνει πόλεμος? Καλά, τι γίνεται με τους Τούρκους? Ή συμβαίνει κάτι στα θέματα εθνικής ασφάλειας, στα εθνικά μας ζητήματα? Και πάει από την καθημερινότητά του και την ασφάλεια του, που κυρίως αφορά την Αθήνα, την Πολύβο. Το λένε αυτό αυτοί που επένδυναν όλο αυτό τον καιρό στο θέμα το μακεδονικό, γιατί προπώ να πούμε ότι. Όσοι ζούμε στη Μακεδονία ξέρουμε πολύ καλά πόσο χρειάστηκε να σφίξουμε τα δόντια, να πούμε ότι ο συμβιβασμός είναι επώδυνος, να επενδύσουμε στο μέλλον και στο τι θα φέρει η ιστορία μετά από αυτή την συμφωνία. Τώρα μπαίνεις και σε αυτή την κριτική. Έτσι, επένδυσαν πάρα πολύ σε αυτό το δικαστικό κλίμα, διχαστικό, στις προηγηθήσεις εκλογές, στις ευρωεκλογές. Έτσι πήγε ο προεκλογικός αγώνας πολλών συντρόφων στην Μακεδονία. Τι να πω, ότι δεν τολμούσε να βγει ο Χρήστος Γιαννούλης στην περιφέρεια, στην Μπέλα, στο Κιλκίες για να πάει να μιλήσει, γιατί ήταν οργανωμένοι 15-20 άνθρωποι, οι οποίοι προφανώς δεν εκφράζουν την πλειοψηφία των ανθρώπων, που είναι δυσαρεστημένοι από τη συμφωνία. Έχεις αυτά τα ερωτήματα, παύλα ζητήματα, στον δρόμο, στις γειτονιές? Προφανώς. Να σου πω, χτες ας πούμε ήμουνα στο Δήμο Δέλτα, Χαλάστρα, Κίμινα, περπατώ με τους ανθρώπους. Η υποδοχή ήταν πάρα πολύ θερμή. Οι άνθρωποι έχουν τις ενστάσεις τους και συγκεκριμένα, επειδή έτσι σκεφτόμουν τι θα σου μεταφέρω ως εμπειρία από αυτή την επίσκεψη, συνάντησα ένα νέο άνθρωπο, το Στέλιο, ηλεκτρολόγος, ήταν στο βανάκι έτοιμος να φύγει και σκεφτόμουν αν έπρεπε να πάω να του δώσω την καρτούλα του, γιατί λέω τώρα μην τον ενοχλήσω. Μου λέει όχι, 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 αλλά. Ναι, διακριτικά. Και μου λέει εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα, παρότι είμαι πάρα πολύ δυσαρεστημένος με την συμφωνία των Πρεσπών. Να περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει η ιστορία, γιατί αυτό είναι ένα ανοιχτό βιβλίο που δεν έχει γραφτεί ακόμα, δεν έχει ολοκληρωθεί. Σημειωτέων θα το συμπληρώσει αν βγει, λέει, και ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί θα τηρήσει την συμφωνία. Εγώ όμως, λέει, είμαι έτοιμος, τώρα που κάνω και τη ζωή μου, τα κατάφερα ως ελεύθερος επαγγελματίας, ανά πάσα στιγμή, αν χρειαστεί, να πάω στα σύνορα, στα ανατολικά με την Τουρκία, γιατί αυτό είναι το ζήτημα στο οποίο πρέπει να επικεντρώσει τις δυνάμεις της Ελλάδα. Τιμωρητικό κλίμα. Όχι, προφανώς μπορεί να είναι και το μακεδονικό ένα κριτήριο το οποίο θα διαμορφώσει την ψήφο και στις 7 Ιουλίου και στις εθνικές εκλογές. Δεν θεωρώ όμως ότι είναι το κυρίαρχο. Υπάρχει δυσαρέσκεια.
Ναι. Και δεν μιλάω από άποψη ενσυναίσθησης. Παράλληλα, όπως υπάρχει δηλαδή ανάγκη επιβίωσης, ναι, είναι τα οι κοινωνικές ομάδες οι αδύναμες, είναι οι άνεργοι, είναι οι μονογονείς, είναι οι άποροι. Ναι. Είναι αυτοί που χάνουν κάθε μέρα τη δουλειά τους, δουλεύουν τετράωρα στην εργασία τους. Όλα αυτά τι πρέπει θα γίνει με την υγεία, τι θα γίνει με τις απολύσεις για τους δημοσίους υπαλλήλους, αν θα πάρουμε αυξήσεις ή αντίθετα αν θα μας διώξει. Υπάρχουν και παραδείγματα. Έτσι, τώρα είμαστε και γιατί επιμένετε ότι στο κρεμασμένο το σπίτι, δεν μιλάμε για σκηνή. Δώρα, γιατί επιμένετε στην ρητορική ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αν έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάμε σε απολύσεις. Να σου πω την αλήθεια. Όταν ο ίδιος επιμένει, δεν θα γίνει καμία απόλυση. Εγώ δεν επενδύω. Δηλαδή μιλάω από καρδιάς και κυρίως ακόμα αυτό δεν μου έχει φύγει. Προσπαθώ να μεταφέρω τον παλμό των ανθρώπων με τους οποίους τώρα δύο εβδομάδες συνομιλώ με αυτόν τον τρόπο και ναι, πολιτικά, έτσι, ζητώντας και την ψήφο. Ο κόσμος τι λέει. Φοβάται ότι μπορεί να χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κρατάει αυτό που λέει μην τυχόν και δώσουμε αέρα, πρέπει να κόψουμε το βήχα του Μητσοτάκη. Πρέπει να τον κόψουμε αυτό το βήχα που πήρε ο Μητσοτάκης. Και πρέπει να βγούμε δυναμικά για να δώσουμε στην ουσία μία δεύτερη ευκαιρία στους ίδιους μας τους εαυτούς. Βοήθησε με να αλλάξουμε, να βάλω και άλλα ερωτήματα πριν σε αποδεσμεύσω, γιατί πρέπει να πούμε ότι φεύγει η Δώρα από εδώ, κατευθείαν απογειώνεται για Θεσσαλονίκη, οπότε είμαστε, έχει ήδη απογειωθεί που είναι το κοντρόλ, το αεροπλάνο περιμένει. Όχι, εντάξει είμαστε. Πάμε λίγο στην δυναμική που δημοσκοπικά τουλάχιστον αναπτύσσει το ΜΕΡΑ25 και ο Γιάννης Βαρουφάκης. Πιστεύεις ότι θα πάρει ψήφους από το ΣΥΡΙΖΑ όπως προσδοκούν οι συνεργάτες του? Έτσι προβάλλεται τουλάχιστον. Εντάξει, ήταν πολύ οριακά το να μπει και στην Ευρωβουλή. Ήταν μια σημαντική καταγραφή αυτή που έκανε το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκης, με τον κύριο Βαρουφάκης δεν εξελέγει στη Γερμανία. Οριακά, αν θα έμενε, θα εκλεγόταν η κυρία Σακοράφα. Απορώ όμως, μετά από αρκετά χρόνια, αυτοί που κατηγορούσαν τον κύριο Βαρουφάκη ότι χρέωσε την χώρα με πόσα δισεκατομμύρια, ξεκινούσαν από 70, πήγαιναν 80, πήγαιναν στα 100 δισεκατομμύρια, τελικά αυτό έπαψε. Έγινε ένα αγαπημένο παιδί ο κύριος Βαρουφάκης, αυτόν που ο ίδιος λέει τη τρόικα εσωτερικού, έτσι, για να θυμίσω και μία κουβέντα που την είχε επαναλάβει και στην δική μου εκπομπή. Βαρουφάκη, ναι, τώρα αρχίζει και κερδίζει πάλι, γίνεται βιτρίνα, καθημερινότητα, στα μέσα ενημέρωση. Και ανακαλύψαμε πάλι τον Γιάννη Βαρουφάκη που αποφεύγαμε να προβάλλουμε ή να φιλοξενήσουμε. Εγώ δεν θα μπω. Και πώς θα μπορούσα να το κάνω, να αξιολογήσω τις οικονομικές γνώσεις και την τεχνογνωσία ενός μεγάλου καθηγητή. Εντάξει, μπορείς να αξιολογήσεις τη συμπεριφορά του καθηγητή, γιατί όλοι θυμόμαστε φίλοι τηλεθεατές. Δεν ξέρω αν έχουμε τα πόσα. Έχουμε σίγουρα τα πλάνα και τα ζήτησα από τους συνεργάτες μας και τη Γεωργία Χαλκιά. Έχουμε αυτό το περιστατικό που φρονώ ότι δέχτηκε μια επίθεση ανέτεια από τον Γιάννη Βαρουφάκη ως δημοσιογράφος και οικοδεσπότης του τότε υπουργού, γιατί απλά έκανε το ερώτημά σου το οποίο δεν του άρεσε. Και σε έβαλε σε μια θέση εξαιρετικά δύσκολη, όχι μόνο γιατί θα μπορούσε να το απαντήσει. Και τον συνάδελφό μου, τον Δημήτρη Παπαγρηγορίου, που τον στείλω και χαιρετισμού στην σύνταξη. Ναι, γιατί δεν ήξερε, δηλαδή, ήταν πολύ. Δεν μπορούσε να το ρωτήσει αυτό που ήθελε, γιατί πολύ απλά ήσουν στην εταιρεία για την οποία ο ίδιο ισχυρίζεται ότι και αυτό αγωνίστηκε για να ανοίξει πάλι. Να είμαστε όμω δίκαιοι. Ω σαν να ήταν ο μοναδικό στην αρένα, μονομάχο. Μπορεί η ερώτηση να ήταν σκληρή το αυτό. Γιατί ήταν σαν ρητορικό το ερώτημα. Μου λέει στην ίδια χώρα ζούμε, και εγώ του λέω δεν ζούμε. Εσεί έρχεστε από το εξωτερικό. Μα αυτό ήταν η αλήθεια. Αξιολογείται. Αυτή ήταν η αλήθεια. Δεν θα πάρω εγώ θέση. Μα αυτό. Την αλήθεια εγώ λέω ότι αξιολογείται και η ερώτηση, αξιολογείται και η απάντηση και κρινόμαστε. Εάν έδινε μία απάντηση που τέριαζε σε αυτή την ερώτηση, κατά την άποψή μου δεν υπάρχουν κακές ερωτήσεις, υπάρχουν κακές απαντήσεις, τότε ενδεχομένως η ιστορία, η τηλεοπτική θα μας είχε καταγράψει τελείως διαφορετικά. Ήταν μία από τις πιο δυσάρεστες εμπειρίες της δημοσιογραφικής μου πορείας και της ζωής, γιατί ήρθα. Να επιχειρήσουμε τα απόσπασμα. Δεν ξέρω αν. Να το επιχειρήσουμε. Πάμε, λοιπόν, πάμε παρακαλώ. Πάμε. Εδώ βρισκόμαστε όλοι, γιατί αγωνίστηκαν άνθρωποι. Πριν από λίγο είπατε ότι δεν είμαστε εδώ όλοι. Σε αυτό το στούντιο είμαστε όλοι, γιατί αγωνίστηκαν. Είναι μετά την ΑΤΑΚΑ. Είναι πιο πριν. Το πάμε λίγο πίσω. 16 δεύτερα, λέω εγώ τώρα. Ναι. Έτσι. Τώρα θα πει ο κύριος Βαρουφάκης, ορίστε, το κάνετε. Δεν το κάνει ο κύριος Βαρουφάκης, εγώ το κάνω. Δέχτηκα, διάβασα έτσι στην αποδελτίωση ότι κάποιοι αναφέρθηκαν σε αυτό. Μα δεν είναι τυχαίο. Έγινε και αυτή η υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ. Λες και εγώ τότε. Ναι, σκεφτόμουν εγώ. Απλά δεν δέχτηκε να σε βάλει ένα πολιτικό στέλεχο στη θέση ως δημοσιογράφο για ένα εύλογο ερώτημα που τέθηκε. Πάμε να ακούσουμε. Εάν δεν πάρω το χρέος, δεν θα ισχύσουν τα μέτρα. Δηλαδή για πρώτη φορά μπαίνουν.
πιστεύετε αυτό. Δεν είναι. Όχι, δεν ζούμε στην ίδια χώρα. Δεν έχει. Από τον Ιούλιο δεν ζούμε στην ίδια χώρα. Επιτρέψτε μου. Εγώ ζω εδώ. Εσείς πηγαίνω έρχεστε και αυτό που περιγράψετε εγώ το ζω. Γιατί κάποιοι σας. Πηγαίνω έρχομαι και. Ζούμε στην ίδια. Αλλά δεν ζούμε. Προσπαθώ να προωθήσω τα συμφέροντα τη χώρα. Το ζήτημα είναι να μου πείτε ότι δεν ζούμε στην ίδια χώρα. Ζούμε, αλλά όχι τον ίδιο χρόνο και με του ίδιου όρου στην ίδια χώρα. Ένα από του λόγου που βρίσκεστε εδώ αυτή τη στιγμή είναι επειδή το 2013 ήμασταν εδώ με τον Έλληνα και στη Τσίπρα μαζί και παλεύαμε για να ανοίξει αυτό το στούντιο. Γι' αυτό να είστε λίγο πιο προσεκτικοί στους χαρακτηρισμούς. Δεν στο χαρακτηρισμούς σας. Είστε έξω δεν ζώσατε τη χώρα, είπατε. Ναι, ότι έχετε κι άλλες παραστάσεις καλύτερες. Δεν σας χαρακτηρίζει. Κρατήστε λίγο τα προσχήματα τουλάχιστον, γιατί σε αυτό το στούντιο δεν θα βρισκόσασταν αν δεν ήταν ο αγώνας εκείνων που έδωσαν τη μάχη για να ξανανοίξει. Τώρα δεν θέλω σε. Λίγο σεβασμό. Δεν ξέρω αν σου ξυνοπληγέ, εντάξει. Πολύ, 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 πολύ. Άφησε το πίσω σου. Γιατί ήταν παράσημο δημοσιογραφικό για σένα αυτό. Δεν είναι σχέση με την πολιτική. Αυτό. Μάλλον έχει σχέση με πολιτική πράξη, αλλά όχι κομματική. Δέχτηκα. Γιατί μετά έκανα και κάποιε αναφορέ για το bullying και λίγο σεξισμό. Γιατί δεν είναι αυτή η αίσθηση ότι εντάξει θα έρθω και θα ταπεινώσω αυτόν που θεωρώ εγώ μικρότερο αντίπαλο, είτε είναι. Μικρότερος με βάση την εμπειρία που έχω εγώ την επιστημονική, επειδή είναι γυναίκα, τέλος πάντων ήταν μια διήμερη μάχη στα social media πάρα πολύ ανελέητη, Σπύρο. Πάρα πολύ σκληρή, αλλά τέλος πάντων εγώ εύχομαι καλή επιτυχία στον κύριο Βαρουφάκη. Προχωράμε, δεν θέλω πριν, κάτι άλλο. Πριν ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, θέλω να τα πούμε και μετά τις εκλογές, να απολαύσουμε μια κουβέντα μαζί, να συμπαρουσιάσουμε μαζί μια ενότητα ή μια εκπομπή ολόκληρη και το επιθυμώ ολόψυχα και δεν το κρύβω. Το έχω μεταφέρει και πριν βρεθεί σε αυτή τη θέση. Θέλω το δικό σου μήνυμα για τους πολίτες της δεύτερης περιφέρειας της Θεσσαλονίκης, ως Θεοδώρα Παύλα Δώρα Βιέρη, φίλοι τηλεθεατές. Δεν θέλω να φαίνεται σαν προσωπική σου δέσμευση. Δεν είναι δέσμευση. Για μένα είναι μια. Εγώ το χαίρομαι. Είναι δεύτερη εβδομάδα στην ουσία που προχωράω σε αυτή την. Πώς να το πω, συνάντηση, άλλου τύπου συνάντηση με συνανθρώπους με τους οποίους εγώ ούτως ή άλλως συναντώ. Δηλαδή με μια γυναίκα της καθημερινής πόρτας, όσο και αυτό μπορεί να φαίνεται τελείως διαφορετικά, γι' αυτό λέω και από κοντά, που κάνω τις δουλειές του σπιτιού μου, αγωνιάω για τη σύνταξη της μάνας μου, για την γειτόνισσα που το παιδί της είναι άνεργο, για τη γειτόνισσά μου που δεν μπορούσε να πάει το παιδί στο βρεφονηπιακό ενώ είχε τα βάουτσερ, αλλά δεν είχε θέσεις. Δεν είναι τίποτα από αυτά από ένας πολλαπλασιασμός των συναντήσεων που ούτως ή άλλως κάνω στη γειτονιά μου. Αυτό το μεταφέρω σε μια ευρύτερη περιοχή που είναι της Β' περιφέρειας Θεσσαλονίκης, περίπου 200 χωριά, σε τελείως διαφορετικές περιοχές γύρω από τη Θεσσαλονίκη, με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, προελεύσεις. Άλλοι είναι ντόπιοι, άλλοι είναι σαρακατσάνοι, άλλοι είναι πόντι, οι οποίοι ζουν την αγωνία όλων των Ελλήνων, είτε είναι στην Αθήνα είτε είναι στην Κρήτη, αλλά έχουν και τα επιμέρους δικά τους προβλήματα για την αγροτική τους παραγωγή, για την κτηνοτροφία, για τις επιδοτήσεις, για την αλληλεία, για το πώς θα βελτιώσουν την μικρή τους επιχείρηση. Δώρα, ξέρεις τι μ' αρέσει και το λέω έτσι. Κλείνοντας την κουβέντα μας, Μαρίς, γιατί είσαι αποφασισμένη για αυτό που κάνεις. Αλλά είσαι ένας άνθρωπος της μάχημης δημοσιογραφίας που ζει την καθημερινότητα όλων των πολιτών στους οποίους αναφερόταν καθημερινά, όλων. Από τον πιο πλούσιο μέχρι τον πλέον άνθρωπο, αδύναμο συνάνθρωπό μας, στην καθημερινότητα και στην αγωνία του. Και φαίνεται ότι όλα αυτά έχουν γίνει ένα βίωμα που έχεις ανάγκη να το εκφράσεις και στα έξω. Αυτό να το βγάλεις και έξω από μια εκπομπή. Λύνοντας ή επιδιώκοντας να λύσει τα προβλήματά του. Και αυτή είναι όμορφη στιγμή. Ακριβώς. Και για να επιστρέψω έτσι, αν κλείνουμε με αυτό. Αυτή ήταν και η αγωνία μου, επειδή η ΕΡΤ μου έδωσε τη δυνατότητα ακριβώς να αισθάνεται κάποιος ότι δεν έχω κομματική προέλευση και τοποθέτηση. Και αυτό είναι κατάκτηση της ΕΡΤ. Μέσα και από τη δική μου αυτή συμβολή, όπως και αν καταλήξει, η ΕΡΤ να παραμείνει όχι μόνο ανοιχτή, αλλά στην επόμενη τετραετία να σχεδιαστεί από όλες τις πολιτικές δυνάμεις με έναν ανοιχτό διάλογο και να συνδιαμορφωθεί ένα πλαίσιο που θα μας οδηγήσει στην ΕΡΤ του μέλλοντός μας, όπως και θα είναι και οι ζωές μας. Ξέρεις, Δώρα, έχεις απαντήσεις, δεν έχεις τιμό. Δεν έχεις εύκολα λόγια και εγώ αυτό εκτιμώ. Καλά, μην το πεις στους φίλους μου, λένε ότι γενικά είμαι ένα άτομο δεν που είναι έντονο. Σε εύχομαι ολόψυχα μέσα, μέσα στο κοινοβούλιο. Ευχαριστή κουβέντα. Και για σένα, γιατί για σένα κάθε πρόκληση είναι μια έπαρξη που θα κατακτήσεις. Πάλι σε επάρξεις λοιπόν. Στο επανειδήν. Σε ευχαριστώ. Yeah. Δώρα Βιέρη.